Και όπως είπαμε, κυρία Χριστίνα Λύρη, ένας άνθρωπος της πολιτικής δράσης, αλλά στην αυτοδιοίκηση. Έτσι. Όπως και σήμερα είναι εκεί. Στην αυτοδιοίκηση είναι. Είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, όπως βλέπετε κάτω από το όνομά της. Σημειώστε εδώ ότι το όνομα θα το δείτε πρώτο. Όχι, τελικά έγινε τρίτο. Γιατί, τόσα αλφα. Τόσα αλφα. Κι όμως με τα 8 ονόματα που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, είναι τρίτη. Θα είναι στα πρώτα. Ναι, είμαι τρίτη, ναι. Ναι, τι είναι, αλφα δέλτα. Είναι αλφα δέλτα, αλφα έψιλον και μετά αλφα λάμδα που είμαι εγώ. Οπότε. Ναι. Λοιπόν, όπως και να έχει, μη σταθούμε στο όνομα, αλλά να σταθούμε στην αξία του κάθε ονόματος. Δεν λέω ότι οι άλλοι δεν είναι άξιοι. Σήμερα όμως μιλούμε μαζί. Ναι. Σας ρωτούσα την προηγούμενη φορά επίμονα για το γιατί κάποιος είναι στην αυτοδιοίκηση, που είναι ο πιο κοντινός στον άνθρωπο, στον πολίτη θεσμός. Οι περισσότεροι από εμάς είναι γιατί θέλουμε πραγματικά να προσφέρουμε στον πολίτη ως έναν άνθρωπο. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμασταν με τα κοινά, ούτως ή άλλως, είτε αυτό ήταν σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, είτε με προβλήματα του τόπου μας, είτε σε διαφορούς συλλόγους. Και σιγά σιγά ενταχθήκαμε, γίναμε ρετοί, ενταχθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να προσφέρουμε τα μέγιστα στον πολίτη και στον συνάνθρωπό μας. Εμένα μου αρέσει η αμεσότητα με τον κόσμο, μου αρέσει πάρα πολύ η τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαι από το 2006 που ήμουν νομαρχιακή σύμβουλος, μετά ήμουν υποψήφια δήμαρχος, όπως σας ανέφερα και την προηγούμενη φορά. Μ' αρέσει αυτή η αμεσότητα με τον πολίτη. Μ' αρέσει που απευθύνονται σε εμάς για να λύσουμε από απλά προβλήματα μέχρι και πιο σύνθετα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Απλά διαπίστωσα με τα χρόνια ότι θέλουμε λίγο βοήθεια από την πολιτική. Δηλαδή, βούληση σε κάποια πράγματα, ώστε να βοηθηθούμε κι εμείς περισσότερο, είτε χρηματοδοτήσεις, είτε πολιτική βούληση, για να μπορέσουμε, αποκεντρικά εννοώ λέγοντας, για να μπορέσουμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα. Δηλαδή, παράδειγμα, θέλουμε να προστατέψουμε τη γυναίκα, αλλά σαν Δήμος μπορούμε μέχρι ένα σημείο. Μετά θα υπάρχει μια βοήθεια αντίστοιχα, μια πολιτική βούληση, να το πω. Μια πολιτική γραμμή αντίστοιχα, στην οποία θα μας βοηθάει περισσότερο στο να τις βοηθήσουμε. Αυτά τώρα λίγο ναι. Από το άγχος μου λίγο θα με δικαιολογήσετε. Δεν μια χαρά τα λέτε, αλλά ξέρετε, λέγατε αυτά και σκεφτόμουν ότι έγινε συνέδριο λίγους μήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές και ακόμη ζητήματα που είχαν εντοπιστεί ως προβλήματα για τη λειτουργία, για το πώς λειτουργεί καθημερινά η διοίκηση στην αυτοδιοίκηση, δεν είχαν λυθεί. Τα βάζατε στον υπουργό τότε, στον κύριο Βορύδη, και πήγαμε στις εκλογές, στις αυτοδιοικητικές και δεν λύθηκαν. Δηλαδή, οι θητείες ξεκίνησαν με προβλήματα. Ξεκίνησαν με πολλά προβλήματα. Γενικά, όμως, θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα και έχουμε ανάγκη να κάνουμε. Έχει ο τόπος μας ανάγκη να κάνουμε ακόμα πολλά πράγματα. Και παραμερίστε δεν λίγο να το πάθος σας για την αυτοδιοίκηση και πάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ναι, δεν έχουμε. Γιατί δυσφορούσατε με πράγματα που ακούγατε από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας? Άκουσα ότι προκαλείται από την αντιπολίτευση και γενικά από την αντιπολίτευση στην Ευρώπη ο ευρωσκεπτικισμός. Δεν προκαλείται από κανέναν με αυτόν τον τρόπο. Τον ευρωσκεπτικισμό τον έχουν προκαλέσει ουσιαστικά το Λαϊκό Κόμμα που αυτή τη στιγμή είναι στον τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πολιτική του τα τελευταία 20 χρόνια. Από το 2000 και μετά που ουσιαστικά την πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο το έχει το Λαϊκό Κόμμα, βλέπουμε ότι οι πολιτικές τις οποίες έχει δεν είναι κοντά στο πολίτη. Οπότε ο πολίτης θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ευρωκοινοβούλιο δεν θα πάω να ψηφίσω, δεν ασχολούμαι με αυτό, γιατί δεν αλλάζει την καθημερινότητά μου. Κι όμως το 60-70% των αποφάσεων, των πολιτικών αποφάσεων του Ευρωκοινοβουλίου αφορά άμεσα την καθημερινότητα του πολίτη. Πράγμα το οποίο βρήκε, έλεγε κάτι άλλο ο προηγούμενος υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό και με βρήκε και διαφώνησα με αυτό. Βλέπουμε ότι μέχρι το 2000, όπου οι σοσιαλιστές ήταν στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κόσμος πήγαινε να ψηφίσει, έβλεπε διαφορά, πήγαινε να ψηφίσει για το Ευρωκοινοβούλιο, έβλεπε τις διαφορές στην καθημερινότητά του με βάση την πολιτική την οποία ανασκούσαν τότε και τις διαφορές, όπως είπα, που ανέφερα πριν, που είχαμε από το 2000 και μετά. Ναι, αλλά βλέπετε και στο Ευρωκοινοβούλιο κυρίαρχη δύναμη
Είναι η δεξιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ναι, το Λαϊκό Κόμμα. Δεν είναι οι σοσιαλιστές. Όχι, αυτό σημαίνει ότι στις χώρες τους αντιστοίχως απορρίφθηκε και αυτό το μοντέλο. Δείτε όμως η Πορτογαλία που αυτή τη στιγμή έχει σοσιαλιστές. Το λέω σε μια χώρα δείτε που, τη διαφορά που της το πολιτικής. Πασόκ στη μεταπολίτευση και μετά κυβέρνησε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Το Πασόκ όμως από τα τελευταία 20 χρόνια έχει κυβερνήσει μόνο δύο. Ναι. Ναι, μα εννοείται, κοιτάξτε, εγώ το λέω καλό. Δηλαδή, σας πιστώνουν πολλές κοινωνικές αλλαγές. Ναι, αυτό. Στο Πασόκ. Εσείς ήσασταν πάντα Πασόκ, έτσι. Εγώ δεν έφυγα ποτέ από το Πασόκ. Από νεολαία ακόμη. Από τα 18 μου και μετά, από ό,τι σπουδάζουσα, μετά ως υποψήφια νομαρχιακή σύμβουλος, όπως υποψήφια δήμαρχος. Με το χρήσμα του Πασόκ. Ακόμη και στα δύσκολα δηλαδή του Πασόκ, εκεί που φιλορώσε. Όχι, ποτέ. Ξέρετε, δεν είμαι Πασόκ. Δεν σας φλέρταραν από άλλους χώρους. Η δικιά μου, ναι, πάρα πολύ. Ξέρετε, η δικιά μου γενιά δεν ήταν με το Πασόκ όπως κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι, οι οποίοι φύγανε για να συνεχίσουν να είναι υπουργοί. Άρα λοιπόν δεν είχε να κάνει με την εξουσία, είχε να κάνει καθαρά με την ιδεολογία, με τις θέσεις που είχε το Πασόκ σαν κόμμα. Δηλαδή για μένα το Πασόκ είναι και αυτή τη στιγμή το μοναδικό κόμμα το οποίο μπορεί να σταθεί δίπλα στη μεσαία τάξη. Και αυτό ήταν. Και έτσι δεν θα μπορούσα με τίποτα να φύγω από αυτό. Είναι οι θέσεις μου που έχουν να κάνουν με τον σοσιαλισμό, είμαι εκεί. Είδαμε όμως ότι οι στελέχοι που ήταν στο Πασόκ και ήταν υπουργοί στο Πασόκ λειτουργήσαν διαφορετικά. Ήταν λυπηρό πριν που άκουγα τον κύριο Λοβέρδο να λέει ότι θα σωστά μέχρι ένα σημείο αυτό που έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αν ήθελε πράγματι να πέσουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, θα έπρεπε να συνταχθεί μαζί μας και όχι να κάνει ένα άλλο κόμμα. Αυτό, κατά την άποψή μου, καταγγέλει τον κύριο Ανδρουλάκη ότι αριστερίζει, ότι μετατοπίζεται αριστερά. Δεν ξέρω, το Πασόκ πάντα ήταν μετατοπισμένο, πάντα ήταν στην κεντροαριστερά. Ήταν στο κέντρο όμως. Και η πολιτική ήταν κεντροαριστερά. Μπαίνει σε έναν ανταγωνισμό με την αριστερά. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, επειδή έχεις επιλέξει εκείνον ως αντίπαλο, τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι η μετατόπιση σου είναι προς τα εκεί και όχι να παραμείνει στο κέντρο ή να διεμβολήσει τη Νέα Δημοκρατία. Λέω ότι έχω ακούσει διαχρονικά. Το Πασόκ ήταν κεντροαριστερά και είχε και πολλά στοιχεία του κέντρου. Τώρα αυτό το ακούω απλές δικαιολογίες. Αντιπολίτευση είναι το μοναδικό κόμμα που αυτή τη στιγμή κάνει αντιπολίτευση ουσιαστική στον κύριο Μητσοτάκη. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι ανταγωνισμός μας ο ΣΥΡΙΖΑ. Με όρους σαν αυτούς που έβαλε σκάτος ο πρόεδρός σας, δηλαδή ότι εμείς αναδείξαμε το θέμα των υποκλοπών και ζωρίσαμε το σύστημα Μαξίμου. Εμείς φέραμε την πρόταση δυσπιστίας που πάλι απονεύρωσε με την παραίτηση των δύο υπουργών το σύστημα Μητσοτάκη και πάει λέγοντας. Αυτό όμως δεν το καρπώνεστε, δεν το κεφαλαιοποιείτε. Εννοείται. Στις δημοσκοπήσεις, στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Τώρα τι θα δείξει κάλπη, έχουμε μπροστά μας 40 τόσες μέρες και θα το δούμε. Νομίζω ότι θα το καρποθούμε, ότι ο κόσμος τον βλέπει και το ακούει. Βλέπω ότι είμαστε οι μόνοι οι οποίοι ουσιαστικά κάνουμε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Αν εννοείται αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι θέσεις μας δεν βγαίνουν παρά έξω. Ακόμα και σε αυτά τα ζητήματα, στα οποία βγήκαμε πάρα πολύ λίγο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και οι βουλευτές μας δεν είχαν το βήμα να αναφερθούν πολύ σε αυτό. Και σκεφτείτε ότι ακόμα και στο θέμα των υποκλοπών έφτασαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν το θύμα θήτη. Δηλαδή να λένε ότι ο πρόεδρός μας είχε ανακρύψει πράγματα και γι' αυτό το λόγο δεν πήγε να ακούσει στο αυτή το τι ακριβώς ακούσανε και για ποιο λόγο έγιναν οι υποκλοπές. Δηλαδή ακόμα και πάνω σε αυτό το θέμα δείτε τι πόλεμος ασκήθηκε στο Πασόκ. Αλλά ασκήθηκε και ασκείται από τη Νέα Δημοκρατία που κάτι αντίστοιχο δεν γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ξέρουν ότι είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να την κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Μ' αρέσει η κυρία Λύρη που μιλάει για το κόμμα της με πάθος, το καταλαβαίνω, το έχω καταλάβει καλά, αλλά παραλείπει να πει για τη δικιά της υποψηφιότητα, για τα χαρακτηριστικά της δικής της υποψηφιότητας. Να σας πω ότι αυτά πρέπει. Εγώ κατέβηκα υποψήφια ειλικρινά και προσπαθώ τα μέγιστα, γιατί πρώτα θέλω να είναι αξιωματική αντιπολίτευση του Πασόκ στις επόμενες εκλογές.
Νομίζω ότι μόνο έτσι θα επαναφέρουμε πράγματα. Όταν λέτε σε επόμενες, μιλάτε για αυτές τις εκλογές. Για τις ευρωεκλογές, συγγνώμη, για τις εκλογές που μας έρχονται, τις ευρωεκλογές. Πρωτίστως, είναι εφικτός στόχος. Ναι, είναι πολύ εφικτός. Πρωτίστως με ενδιαφέρει αυτό. Και μετά να έχω μια καλή θέση στο... στην κατάταξη. Στην κατάταξη. Ναι. Σας ευχαριστώ. Θα Εγώ τα πούμε σας ευχαριστώ ξανά. Πάρα πολύ. Γεια σας, κυρία Λύρη. Εγώ σας ευχαριστώ.